Το νέο τοπίο στι εργασιακέ σχέσει αλλά και στο συνδικαλιστικό κίνημα που θα ισχύσει με βάση τον νόμο Χατζηδάκη από την 1η Ιανουαρίου βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων του συνδικαλιστικού κινήματο. Σε αυτό το πλαίσιο, το Νομαρχιακό Τμήμα Ιωαννίνο τη Αδεδί διοργανώνει την προσεχή Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ντιλάκ μια ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα Εργασιακέ σχέσει, κοινωνική ασφάλιση και συνδικαλιστικό κίνημα. Ομιλητέ θα είναι ο Προεδρεύων τη Εκτελεστική Επιτροπή τη ΑΔΔ, Δημήτρη Μπράτη, ο δικηγόρο εργατολόγο Δημήτρη Τεμπονέρα και ο δημοσιογράφο Χρήστο Μέγα. Ενώ παρέμβαση θα κάνει και ο Γιώργο Πετρόπουλο, μέλο τη Εκτελεστική Επιτροπή τη ΑΔΔ. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν ο Πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματο Ιωαννίνων Χρήστο Γκρίβα και ο Αντιπρόεδρο Στέφανο Σίντο αναφέρθηκαν στο περιεχόμενο τη εκδήλωση αλλά και στη φιλοσοφία του νέου νόμου που αλλάζει όπω είπαν ό,τι ισχύει μέχρι σήμερα για τη λειτουργία και τις δυνατότητες που έχει το συνδικαλιστικό κίνημα. Το δικαίωμα στην απεργία καταργείται. Η επέμβαση, η ομοίη επέμβαση του κράτους στη ζωή και στη λειτουργία των συνδικάτων είναι πλέον πραγματικότητα με στόχο να τα αποδηγητήσει, με στόχο να μην μπορούν να λειτουργούν ελεύθερα και να επιτελούν το από το σύνταγμα προβλεπόμενο ρόλο τους. Ταυτόχρονα, 1 η υπηκουρική ασφάλιση με βάση τον ψηφισμένο ήδη νόμο περνάει για τους νέους ασφαλισμένους σε ιδιωτικό φορέα, στους ιδιωτικούς φορείς. Όσοι θα εισέρχονται στο δημόσιο από 1η-1η-22 δεν, δεν θα καταβάλουν εισφορές στο ήδη υπάρχουν, στα ήδη υπάρχουν υπηκουρικά ταμεία των ασφαλισμένων του δημοσίου αλλά στο καινούργιο φορέα, ο οποίο θα λειτουργεί και θα μειωθεί οικονομικά κριτήρια και θα αποδίδει τι εισφορέ των εργαζομένων ε, στα κερδοσκοπικά ασφαλιστικά συμφέροντα. Ταυτόχρονα, μια σειρά από διατάξει των συνταξιδοτικών νόμων ε, θα αρχίσουν να υλοποιούνται με πρώτη και καλύτερη τον τρόπο καταβολής του υφάπαξ στους δημοσίους υπαλλήλους. Όλα αυτά συνθέτουν ένα τοπίο το οποίο δημιουργεί τεράστιου προβληματισμού στον χώρο των εργαζομένων και του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Πολύ περισσότερο που μένει στα συνδικάτα να δουν, να απαντήσουν με ποιον τρόπο θα οργανώσουν την αντίστασή τους για τη μη ελοποίηση του νόμου Χατζηδάκη στη λειτουργία τους και στην καθημερινότητά τους. αυτή την πρόταση ανέπτυξε πριν ο Πρόεδρος με αυτούς τους καλεσμένους τους οποίους προανέφερε, τον Διονύστο Τιπονέρα και τον Χρήστο τον το Μέγα, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Και στην εκδήλωση παρευρεθεί και ο Δημήτρη Ομπράτης, ο Προεδρεύων τη ΑΔΕΔ, μαζί με τον Γιώργο τον Πετρόπουλο, μέλο τη γραμματείας. Καλούμε όλο τον κόσμο να συμμετάσχει, τα πρωτοβάθμια σωματεία να ενημερωθούν γύρω από τον νόμο Χατζηδάκη και τι επιπτώσει του, αλλά και να του πολίτε οι οποίοι έχουν εξειδικευμένα ερωτήματα τα οποία θα ομαδοποιηθούν και θα απαντηθούν από τους, προ... από τους καλεσμένους μας.